Μιας και σας έχω, να δούμε λίγο πώς πάνε τα νοσηλευτήρια. Σε σχέση τώρα είναι ένα σωρό λοιμώξεις και ο κορονοϊός. Η δική μας πληροφόρηση είναι ότι άρχισαν να γεμίζουν τα νοσοκομεία. Μάλιστα, κάποιοι κρίνεται αν καλύτερα πήγαινε σπίτι, γιατί θα χρειαστεί το κρεβάτι για άλλους. Πνευμονίες και άλλα πολλά, κύριε Χαριλάου. Τι είναι η δική σας ένδειξη? Όσον αφορά το COVID-19, να πούμε ότι υπάρχει μια έξαρση στην κοινότητα. Ναι. Και έχουν βγει ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας περί τούτου. Εμείς, όσον αφορά την ενδονοσοκομική νοσηλεία, έχουμε δει μια πολύ πολύ μικρή αύξηση. Είχαμε σχεδόν μηδενίσει τα περιστατικά μας με COVID-19. Είμαστε γύρω στους 30 ασθενείς αυτή τη στιγμή, αλλά δεν τίθεται κανέναν ιδιαίτερο θέμα. Ναι, γενικά είναι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού κλπ. Το πιο σημαντικό από όλα όμως, κυρία Σάβα, είναι ότι τα περισσότερα περιστατικά που έχουμε αυτή τη στιγμή με COVID-19 είναι από οίκους ευγυρίας. Υπάρχουν αρκετές αλυσίδες σε οίκους ευγυρίας. Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να κάνουμε ένα rapid test, να είναι αρνητικό εντός 72 ώρων και να φέρουμε τη μάσκα μας. Όσον αφορά τις άλλες εποχιακές λοιμώξεις, δεν παρατηρείται μια έξαρση στον ενήλικα πληθυσμό, παρατηρείται όμως μια έξαρση στον παιδικό πληθυσμό, στα παιδιά. Δηλαδή, λέτε, επειδή θα πάω στο μακάριο, κύριε Χαριλάου, στους ενήλικες δεν βλέπετε δηλαδή πρόβλημα στα νοσοκομεία? Όχι. Για τους ενήλικες δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή το οποίο να μας ανησυχεί. Ναι. Είναι οι συνηθισμένες λοιμώξεις τις οποίες έχουμε κάθε χρόνο. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Όμως για τον παιδικό πληθυσμό, ρωτήστε τον ειδικό, ναι, τον οποίο θα συνομιλήσετε αργότερα μαζί του, να σας πει αν είναι η αναμενόμενος εντός της εποχής ή έχουμε... Μάλιστα. Και κρατάμε, κύριε Χαριλάου, αυτό το καμπανάκι από εσάς που θα πρέπει να τα ακούσουν και στο Υπουργείο για να επανέλθουν μέτρα σε σχέση με τους οίκους ευγυρίας. Αν έχουμε πάλι κλάστερς, να λάβουν τα μέτρα τους, να μην χάνουμε ανθρώπους αβοήθητους στους οίκους ευγυρίας, που είναι και αυτά να ρυθμιστούν. Σας ευχαριστώ, σας χαιρετώ. Να είστε καλά.